Είναι σίγουρος. Και αυτό τον κάνει χειρότερο εραστή. Η σιγουριά είναι ό,τι χειρότερο πράγμα. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως, ρε παιδί μου, στον άντρα, αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το θίγεις. Γιατί έτσι τα μεγαλώνουμε τα αγόρια, έτσι τα μεγαλώνανε και οι προηγούμενες γενιές. Μπα. Δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν τα πιστεύεις. Εγώ πιστεύω έντονα στην θηλυκότητα του άντρα. Σε τι? Στη θηλυκότητα του άντρα, όπως τα είναι αυτή. Πιστεύω ότι αυτός που είναι πραγματικά αισθάνεται άντρας και δεν ντρέπεται γι' αυτό, έχει έντονο θηλυκό στοιχείο ανεπτυγμένο μέσα του. Γι' αυτό και ρέπει προς αυτήν. Γι' αυτό και ρέπει. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου αν δεν το έχουμε μέσα μας. Δεν κατάλαβα. Πολύ καλά τα λέει ο Γιάννης. Και πολύ καλά τα κατανοήσει. Ναι, αλλά εγώ με ξαφιά, θέλω λίγο χρόνο παραπάνω. Με συγχωρείτε. Μαρμάρωσα τώρα. Μισό λεπτάκι. Συμμετέχετε όλοι στην κουβέντα μας. Ο είναι φαλοκράτες και κομπλεξική. Έχει δίκιο. Τι είπε, μισό λεπτάκι. Είναι φαλοκράτες και κομπλεξική αλλιώς. Λοιπόν, οι άντρες, είπες. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, οι άντρες οι οποίοι εκφράζονται και με τον ανδρισμό του και με την ερνοπότητά του, δεν έμφωμε τίποτα άλλο. Δεν υπονοώ τίποτα άλλο. Ρέπουν προς τη θηλυκότητα γιατί την έχουν μέσα τους έντονα αναπτυγμένη. Γιατί ρέπουν προς τη θηλυκότητα? Εγώ μπορώ να μου αρέσεις γιατί καταλαβαίνω τι θηλυκό είσαι. Για να μπορώ να το καταλάβω πρέπει να το έχω μέσα μου αυτό. Οτιδήποτε, αν δεν το έχω μέσα μου, δεν το καταλαβαίνω. Μα το κάθε αγόρι, δηλαδή αγόρι, κάθε άντρας που υπήρξε αγόρι μαζί με τη μητέρα του, όπως τον μεγαλώνει αυτή η μάνα, κάπως δεν προχωράει από το πώς του αρέσουν οι γυναίκες, από το να συμπεριφέρονται, να ντύνονται, να κάνουν. Βεβαίως, συμβαίνει αυτό. Εγώ όμως δεν το πιστεύω αυτό, Ελενάκη μου. Α, δεν το πιστεύω. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με λογικές, βέβαια. Μητρότητα, πατρότητα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή και εσύ είσαι μητέρα και πολύ τρυφερή και πολύ γλυκιά, όσο τα παιδιά σου πιο γρήγορα αποκοπούν από τον ομφάλιο λόρο, τόσο θα αναπτύξουν τις δικές σου προσωπικότητες. Όσο κρέμονται από το δικό σου το βουστάνι, τα παιδιά θα γίνουν μενεγάκια, οπότε δεν σε συμφέρει. Για τα αγόρια το λέμε αυτό. Και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους, βέβαια. Ναι, αλλά εσύ όμως είσαι άντρας και μιλάς ως μπαμπάς. Δηλαδή η μαμά, η γυναίκα σου, όταν.